Καλησπέρα, φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Εκπομπή Basket City και πάλι κοντά σας, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, για πολύ λίγο ακόμα εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Σχολιάζουμε την μπασκετική επικαιρότητα, το τι έχουμε, τι έγινε και τι έχουμε στο χώρο του μπάσκετ, για να δούμε λίγο τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αρκετά θέματα, είτε του Άρη, είτε του ΠΑΟ, Ηρακλή. Θα δούμε σημερινή εκπομπή και φυσικά θα ασχοληθούμε και με Μανού Τζινόμπιλ, έτσι, τον τεράστιο Μανού του παγκοσμίου μπάσκετ, ο οποίος αποφάσισε 41 του να κρεμάσει την φανέλα της, το San Antonio Spurs της Αργεντινής, την είχε κρεμάσει νωρίτερα. Ένας άνθρωπος με τον οποίο, τουλάχιστον η γενιά μου, μεγάλωσε μαζί του, τον θαύμασα πολύ μικρό, παίζοντας την Kinder κυρίως, έγινε γνωστό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και βέβαια μετά για πολλά χρόνια στο San Antonio Spurs. Έτσι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, μια αναδρομή, θα θυμηθούμε κάποια πράγματα τα οποία έκανε ο Αργεντίνος, έτσι, γιατί και επί ελληνικού εδάφους άφησε, έγραψε τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο μπάσκετ. Θα ασχοληθούμε σήμερα, θα ξεκινήσουμε μάλλον, και θα ασχοληθούμε με την συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Γουέλεμου που έγινε χθες. Να αναφέρουμε λίγο κάποια πράγματα από τη συνέντευξη τύπου για να σταθούμε σε κάποια σημεία για τα οποία, στα οποία μίλησε χθες, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γουλιέλμος, και αξίζει αναφοράς ιδιαίτερης σε κάποια πράγματα που είπε. Θα μιλήσουμε φυσικά για το φιλικό του Άρη. Σήμερα παίζει με την Καστοριά, μπορεί να έχει τελειώσει κιόλας το φιλικό, το πρώτο φιλικό του Άρη, και κλεισμένο φυσικά το θυρών. Θα αναβδομούμε στο Μπάουξ το ρεπορτάζ με τι γίνεται και εκεί, καθώς και εκεί είναι όλοι εδώ και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια τελική ευθεία προετοιμασίας, αν θέλετε καλύτερα. Και βέβαια θα υπόλοιπα θέματα όσον αφορά φυσικά το μπασκετικό κομμάτι. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε μετά του Άρη, να δούμε τι γίνεται, τι έγινε μάλλον χθες κυρίως όσον αφορά την πολύ αναμενόμενη συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Γουλιέλμου, έτσι, του ανθρώπου που εδώ και περίπου 5,5 μήνες έχει αναλάβει την ΚΑΕ Άρης, έχει τις μετοχές, είναι αυτός ο οποίος προχωράει τα θέματα, και το ενδιαφέρον φυσικά ήταν πάρα πολύ μεγάλο, καθώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε μιλήσει από την ημέρα που είχε πάρει τις μετοχές της ΚΑΕ Άρης, και προτίμησε να περιμένει να κλείσει το αγωνιστικό, ο αγωνιστικός σχεδιασμός, ο μεταγραφικός σχεδιασμός, και συνέχεια να ανοίξει τα γραδιά του και να μιλήσει προς τον κόσμο και τους δημοσιογράφους φυσικά. Ο ίδιος έκανε μια γενική αναφορά στην ιστορία του Άρη, στην μπασκετική στάθη και στην περίοδο του Αυτοκράτορα. Περισσότερο θεωρώ με την έχοντας στο μυαλό του την, το γεγονός ότι ήθελε να δείξει προς τα έξω κάποια πράγματα και για τον εαυτό του σε συνδυασμό με τον Άρη. Στάθηκε πολλές φορές στον Αυτοκράτορα, στην ομάδα που πραγματικά τότε εκείνα τα χρόνια κυριάρχησε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και προχώρησε βέβαια στο μέλλον, σε αυτό που περάσαμε τα τελευταία δύο χρόνια και σε αυτό που βιώνει ο ίδιος σήμερα. Όσον αφορά την περίοδο Λάσκαρη, ανέφερε ένα χρέος στο ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ουσιαστικά έχει η ΚΑΕ Άρης αυτή τη στιγμή, το οποίο η δική του προσπάθεια είναι να το μειώσει στα 2,5 εκατομμύρια με διακανονισμούς, και σε βάθος 5 ετίας να το ξεπληρώσει. Μια προσέγγιση θεωρώ αρκετά φιλόδοξη, το να καταφέρεις να μειώσεις το χρέος στο 100%, δηλαδή όταν λέω στο 100% να μειώσεις το χρέος στο 100% όσον αφορά τον αριθμό των οφειλετών, έτσι, και να ρίξεις το χρέος στο 50%, στο μισό. Ότι δηλαδή θα συμφωνήσουν όλοι άπαντες στο 50%, νομίζω είναι μια αρκετά φιλόδοξη και ελπιδοφόρα προσέγγιση του θέματος, γιατί όπως ανέφερε κάποια στιγμή και ο ίδιος όσον αφορά τον μπαν, υπάρχει θέμα με κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του 50%. Η πρόταση του Άρη είναι προς όλους, 50% κούρεμα και διακανονισμός σε βάθος 5 ετίας. Έτσι. Προκειμένου να μειώσει το κόστος κάθε δόσης και ουσιαστικά να μειώσει και το χρέος με μια τέτοια διαδικασία. Κάποιοι το έχουν δεχτεί.
Έτσι, κάποιοι άλλοι όμως όχι. Το πλάνο λοιπόν, το μακροπρόθεσμο πλάνο του Δημήτρου Γουλιέλμου σε αυτά τα χρέη είναι αυτό. Διακανονισμοί στο 50% ώστε το χρέος να μειωθεί από τα 5 εκατομμύρια στα 2,5. Τώρα τα νούμερα είναι σε ένα γενικό πλαίσιο, έτσι, γιατί κάποια χρέη δεν μπορεί να τα μειώσει γιατί είναι προς το κράτος. Έτσι, τα 5 εκατομμύρια υπάρχουν και χρέη προς την εφορία, προς το ΕΚΑ, από εποχής Λάσκαρη. Αυτά δεν μπορεί να τα μειώσει. Έτσι δεν μπορεί να κάνει διακανονισμό. Μπορεί να τα βάλει σε δόσει. Να τα κόψει δεν μπορεί. Έτσι, η αναφορά του 50% γίνεται στα χρέη προς πιστωτές, προς αθλητές, προς υπαλλήλους, προς προμηθευτές, προς όλους αυτούς που έχουν αναλαμβάνει πλην του κράτους. Είναι ένα αρκετά αισιόδοξο το απόγο πλάνο συγκεκριμένο, με την χρηματορροή να είναι 500.000 από τον ίδιο και τους φίλους του, όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να θελήσει συνέχεια να τους κατανομάσει, και τα υπόλοιπα με βάση το budget της χρονιάς, τα έσοδα-έξοδα. Έτσι κάπως το υπολογίζει ο ίδιος. Χονδρικά βέβαια πάντα, ότι δηλαδή 500.000 που θα βάζει αυτός και οι φίλοι του θα καλύπτουν το κομμάτι των χρεών, και από εκεί πέρα ό,τι βγάζει η ομάδα αυτά θα ξοδεύει. Επίσης θεωρώ μια ιδιαίτερα αισιόδοξη πρόβλεψη και προσέγγιση του θέματος αυτή, καθώς στον ελληνικό χώρο, στο ελληνικό μπάσκετ που ζούμε και ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε, αν εξαιρέσει κανείς Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ίσως τελευταία χρόνια την ΑΕΚ, βλέπουμε για τις υπόλοιπες ομάδες μια στασιμότητα στο οικονομικό κομμάτι όσον αφορά τα δεδομένα έσοδα, που όλες οι ομάδες συλλογίζουν ότι είναι τα χορηγία από τον ΕΣΑΚΕ και το τηλεοπτικό, και συνέχεια βέβαια χορηγίες και τα σχετικά. Είναι μια φιλόδοξη προσέγγιση του ζητήματος, αρκετά αισιόδοξη θα πω εγώ. Και στη σχετική ερώτηση, μάλιστα, ο κ. Γουλιέλμου μας είπε ότι έχει 1 εκατομμύριο εγγυημένο ως έσοδα. Κάτι το οποίο βέβαια, όταν ρωτήθηκε το πώς προκύπτει αυτό το νούμερο, δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως το νούμερο αυτό είναι πολύ δύσκολο να βγει, για να λέμε την αλήθεια, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Έτσι, ένας άλλος ο οποίος θα πάρει 250.000 από το τηλεοπτικό, θα πάρει κάποια χρήματα από τη χορηγία του ΣΑΚΕ, τα οποία δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν, θεωρώ, ένα ποσό της τάξης των 100-150.000, θεωρώ ότι είναι ταβάνι. Και βέβαια σε όλο το πακέτο υπάρχει χορηγικό και θέμα εισιτηρίων διαρκείας. Πέρσι ο Άρης, ο κ. Γουλιέλμος, είπε ότι πέρσι ο Άρης έκανε από τα χειρότερες χρονιές στα διαρκείας, περίπου 1.200-1.300 τον αριθμός, και αισιοδοξεί ότι το νούμερο αυτό θα αυξηθεί κατά πολύ. Όπως επίσης και για τις χορηγίες είναι αισιόδοξος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα περιμέναμε κάποια ανακοίνωση χθες συμφωνίας χορηγικής. Αυτό δεν έγινε. Οπότε δηλαδή στο οικονομικό κομμάτι αυτά είναι τα δεδομένα σύμφωνα με τον κύριο Γουλιέλμο, το πλάνο του. Μια αριθμητική προσέγγιση του 1 εκατομμυρίου εγγυημένων εσόδων, το οποίο, ξαναλέω, για μένα προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη. Το 1 εκατομμύριο εγγυημένα έσοδα σε αυτό το περιβάλλον το ελληνικό που διεξάγεται το ελληνικό μπάσκετ, το Α1 και οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω από αυτή. Δεν μπορείς να εγγυηθείς κάποια έσοδα τέτοιου ύψους αν δεν είσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Ούτε η ΑΕΚ μπορούσε να εγγυηθεί τέτοια νούμερα. Και η ΑΕΚ να εγγυηθεί τέτοια νούμερα ήταν η συμφωνία που έκλεισε το τηλεοπτικό. Έτσι. Τώρα, αν βρεθεί μια μεγάλη χορηγία, έτσι, τα δεδομένα σαφέστατα και θα αλλάξουν. Αλλά η χορηγία μεγάλη για να βρεθεί, συνήθως τα τελευταία χρόνια αυτές οι χορηγίες τις δίνει μια συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, κρατικού και ιδιωτικού συμφέροντος, αν θέλετε, γνωρίζετε όλοι φυσικά, η οποία ασχολείται με το στοίχημα, η οποία αυτή είναι που δίνει τις μεγάλες χορηγίες. Άλλωστε αυτή έχει δώσει και μεγάλες χορηγίες σε συγκεκριμένες ομάδες στην Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων ετών. Αν μπορέσει ο Άρης να κλείσει με τη συμφωνία, νομίζω ότι σαφέστατα το 1 εκατομμύριο θα είναι ένας στόχος που θα μπορεί να τον πλησιάσει κανένα Άρης. Άμα κλείσουμε μια πολύ καλή συμφωνία, πάνω από, θεωρώ, 300.000 ή κοντά στις 300.000 ευρώ. Γενικά τα νούμερα λίγο, ο κ. Γουλιέλμος θεωρώ ότι είναι λίγο αισιόδοξα τα νούμερα του.
όπως και στο θέμα του διαρκείας, και το έχω ξαναφέρει πολλές φορές το κομμάτι αυτό, ότι με βάση το συσχετισμό ποδόσφαιρο μπάσκετ στον Άρη, τα δεδομένα σχέση με πέρσι είναι τελείως διαφορετικά και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Δεν βρισκόμαστε στην Αμερική, στο NBA, όπου οι ομάδες του NBA έχουν το δικό τους κοινό που δεν σχετίζεται με άλλο άθλημα, ή σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα όπως για παράδειγμα η Γερμανία, που ισχύει κάτι παρόμοιο και είναι μια διαφορετική λογική. Εδώ τα δύο αθλήματα, τα δύο τμήματα ουσιαστικά έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, όπου το ένα, αν θέλετε, κάποια στιγμή κυρίως το ποδόσφαιρο τρώει κόσμο σε εισαγωγικά, μπορεί να το μέτσε το μπάσκετ. Έτσι. Οπότε και εκεί θεωρώ εκτιμήσεις του ύψους ότι θα έχω περισσότερα δικαίωμα που πέσει με σιγουριά πάντα, με βεβαιότητα δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορεί να βασίζει ένα πλάνο με βάση ότι σίγουρα θα πουλούσε 2.000 διαρκείας. Τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν βγει τα διαρκείας. Έτσι και φτάνουμε στον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το κομμάτι το ένα το οικονομικό, το οποίο θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια κενά, τα οποία εκτιμά ο κ. Γουλέλμος ότι θα τα καλύψει με χορηγίες, με κάποιες τέτοιες συμφωνίες. Ο ίδιος δεν θέλησε να μπει σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα αυτό, παρότι ρωτήθηκε. Και νομίζω ότι είναι κομμάτι αυτό όσον αφορά το χορηγικό, αν θέλετε, το οποίο γίνεται μια προσπάθεια τελείως διαφορετική με τα προηγούμενα, σαφέστατα. Όμως και πάλι θα πω, το περιβάλλον γύρω από τον μπάσκετ δεν είναι τέτοιο που να σου κάνει να είσαι αισιόδοξο ότι θα βρει μεγάλες χορηγίες. Έτσι. Μεγάλες οικονομικά εννοώ χορηγίες. Είναι ένα θέμα αυτό δηλαδή πολύ μεγάλο. Και ξαναλέω ότι δεν νομίζω ότι μπορείς να εγγυηθείς έσοδα εκτός αν έχεις δεδομένες συμφωνίες, κάτι που όμως δεν το είδαμε στην πράξη με ανακοινώσεις. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες, όπως είπε. Τα δεδομένα λοιπόν είναι αυτά, 5 εκατομμύρια τα χρέη, προσπάθεια να μειωθούν στο 50% και να εξοβληθούμε στα επόμενα 5 χρόνια. Ξοδεύουμε, όπως είπε, χαρακτηριστικά όσα βγάζουμε. Οικονομία, 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 το ανέφερε και πολλές φορές. Κάτι που σημαίνει ότι τα επόμενα 5 χρόνια, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Άρης επιλέγει την οικονομική εξυγίαση από τον αγωνιστικό στόχο. Έτσι. Αυτά τα δύο δύσκολα συμβιβάζονται όταν δεν υπάρχει επενδυτής. Έτσι, ή μάλλον θα πω μεγάλος χρηματοδότης, να μην πω επενδυτής. Αυτά δύσκολα συμβιβάζονται. Όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος βάζει ένα συγκεκριμένο νούμερο, αυτό που μπορεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τον αναγκάσει να βάλει κάτι παραπάνω, όταν δεν το έχει. Και λειτουργείς με βάση τα έσοδά σου, πρέπει να πετύχεις ομάδες πολύ καλές, φθηνές, να δημιουργήσεις κάτι καλό, δηλαδή από. Με πολύ λίγα χρήματα, προκειμένου να μπορείς να πεις ότι έχω και αγωνιστικούς στόχους υψηλούς. Έτσι, κάτι τέτοιο δηλαδή δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Συμβαδίζουν όταν έχεις έναν επενδυτή, έναν χρηματοδότη, ο οποίος μπορεί να πληρώσει το χρόνο 500.000 τα χρέη και μπορεί να δώσει και 2 εκατομμύρια για το budget. Έτσι. Σε διαφορετική περίπτωση, μπαίνει σε μια λογική ότι πρώτα στόχος είναι η οικονομική εξυγίανση και μετά το αγωνιστικό. Έτσι, αυτό λίγο ακούστηκε λίγο άσχημα με τη λογική ότι θα πρέπει να περιμένεις 5 χρόνια για να βγεις από αυτή την τρύπα, αν θέλετε, που μπήκες με λάσκαρη και να μπορείς να δεις κάτι καλό στο μέλλον. Δεν σημαίνει όμως απαραίτητο ότι δεν μπορείς να πετύχεις κάτι, έτσι. Μπορείς να κάνεις μια ομάδα φθηνή, η οποία πραγματικά μέσα στο γήπεδο να κάνει εξαιρετικά πράγματα. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι με τα χρήματα έχονται επιτυχίες. Το έχουμε δει πολλές φορές. Αναφέρεται λοιπόν στο κομμάτι αυτό της οικονομίας, το ξοδεύουμε όσα μπορούμε, έτσι, το ότι δεν θα μπούμε στη λογική να δώσουμε χρήματα και να κάνουμε λάθη του παρελθόντος. Είναι αλήθεια ότι αυτή η προσέγγιση του είναι σωστή. Η προσέγγιση δηλαδή ότι πάμε να βγάλουμε τη χρονιά με όσα βγάζουμε και ότι κάνουμε οικονομία. Έτσι, είναι μια σωστή προσέγγιση, είναι μια προσέγγιση που θα έπρεπε να την έχουν πάντα όσοι ασχολούνται, είτε βάζουν δικά τους χρήματα είτε όχι, όσοι ασχολούνται με τις ομάδες, γιατί το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό να αποτυχάνει και βέβαια να την πλέον στο τέλος η ομάδα. Και ο κόσμος ο οποίος ακολουθεί την ομάδα, γιατί συνήθως ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος πληρώνει πάντα παραπάνω για να βοηθήσει. Έτσι, πατώντας κάποια πάνω στην αγάπη του κόσμου. Όσον αφορά λοιπόν το οικονομικό κομμάτι, αυτά είναι τα δεδομένα σε σύνδεση με το αγωνιστικό. Εντάξει, το αγωνιστικό
Αναφέρθηκε λίγο και στον προπονητή, τον οποίο χαρακτήρισε τον κορυφαίο της Α1 και ότι στόχος είναι να μείνει για τα επόμενα 10 χρόνια. Μίλησε με πολύ καλά για το φετινό ρόστερ της ομάδας και αλήθεια είναι ότι είναι ένα καλό ρόστερ του Άρη. Από εκεί πέρα, βέβαια, είπαμε στο αγωνιστικό κομμάτι, κανείς δεν ξέρει πώς θα κυλήσει χρονιά. Αυτή τη στιγμή, με βάση κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς, το μπάτζετ του Άρη, το αγωνιστικό, είναι περίπου στις 500.000 ευρώ. Άρα δηλαδή θα πρέπει να είναι δεδομένα τα 500-600.000 ευρώ, γιατί βάζει μέσα και φορές και τα σχετικά, έτσι προκειμένου να βγει η χρονιά όσον αφορά το αγωνιστικό μπάτζετ. Μιλάω πάντα. Αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι λοιπόν και το οικονομικό, που μας είπε ο κ. Γουλέμος κάποια πράγματα, ο ίδιος κάποια πράγματα που ήταν βέβαια γνωστά, αλλά που θέλαμε μια επιβεβαίωση από τον ίδιο, δηλαδή το νούμερο τα 5 εκατομμύρια. Έτσι ήταν μια επιβεβαίωση από τον ίδιο. Αν και ρωτήθηκε γι' αυτό, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι όταν παρέλαβε την ομάδα υπήρχε ένα ποσό κοντά στα 3,8 βεβαιωμένος χρέος και απλά έπρεπε να βγει και η περσινή χρονιά, έτσι λογιστικά να βγει και η περσινή χρονιά. Και με αυτό το νούμερο φτάνει στα 5 εκατομμύρια. Και ξαναλέω, παρακολουθώντας τα λεγόμενα του χθες, θεωρώ ότι κάποια προσέγγιση που κάνει είναι αρκετά αισιόδοξη, χωρίς όμως να μπορείς να πεις ότι είναι σίγουρες οι εκτιμήσεις αυτές, ότι θα βγουν οι εκτιμήσεις αυτές. Έτσι πραγματικά. Από εκεί πέρα, σαβέστατα, το οικονομικό ήταν αυτό το οποίο μας πήρε την περισσότερη ώρα, θεωρώ. Και κάποιες ερωτήσεις, κάποια ερωτήματα όσον αφορά το θέμα Λάσκαρη και το τι έχει πλέον με το Λάσκαρη, αν μπορεί ο Λάσκαρης να κάνει τίποτα στην ΚΑΕ. Ένα βασικό που απάντησε είναι ότι η μεταβίβαση όλη έχει ολοκληρωθεί και ότι η ταμιακή διευκόλυνση του Λάσκαρη, το δάνειο όπως θέλετε πείτε το οποίο εμφανιζόταν στους τελευταίους λογισμούς της ΚΑΕ Άρης, περίπου στα 2 εκατομμύρια λίγο παραπάνω, κεφαλοποιήθηκε. Οπότε είναι κάτι το οποίο ο Λάσκαρης δεν μπορεί να ζητήσει πίσω αυτά τα χρήματα. Υπήρχαν δύο τρόποι, κεφαλοποίηση ή διαγραφή αυτού της ταμιακής διευκόλυνσης. Και υπήρχε τότε και από την και πριν καιρό η ενημέρωση του Λάσκαρης θα κεφαλοποιήσει τα χρήματά του. Αυτή η διαδικασία σύμφωνα με τον κύριο Γουλέμο φυσικά ολοκληρώθηκε, έχει κλείσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σαν να βάλει τη σχέση τη δικιά του με την οικογένεια Λάσκαρη και την κυρία Τζορτζεύη Σεβίου, το είπε ο ίδιος χθες. Και ουσιαστικά, ενώ δεν θέλησε, συγγνώμη, δεν θέλησε να σχολιάσει την ενημέρωση, το ρεπορτάζ που υπάρχει και έχει βγει, ότι για να κλείσει η συμφωνία μεταβίβαση των μετοχών, ο ίδιος συμφώνησε να δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό στην οικογένεια Λάσκαρη και την Τζορτζεύη Σεβίου για να πάρει τις μετοχές. Έτσι, δεν το επιβεβαίωσε, ούτε το διέψευσε αυτό. Βάσει του νόμου, είπε, δεν μπορεί να μιλήσει για αυτό το θέμα. Έθιξε και διάφορα άλλα θέματα ο κύριος Γουλιέλμος. Υπήρχε μια αναφορά φυσικά στο μπαν. Έτσι, το μπαν του Άρη, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Θεωρώ ότι η λογική του διαιτητές συμβολέου έχει να κάνει με τον μπαν. Σαφέστατα, ο κύριος Γουλιέλμος βέβαια είπε ότι όσο είναι αυτός, δεν θα κλείσει κανείς με μονοετές συμβόλαιο, μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο, θα πω εγώ, το να κλείνει ένα παίκτη με διαιτητές. Γιατί μπορεί να σου βγει και μπούμεραγκ. Έτσι μπορεί ο παίκτης να μην είναι και να σου βγει καλός και να αναγκαστικά να τον έχει στην ομάδα. Είναι λίγο, καμιά φορά είναι δικό που μαχαίρι, είναι ρίσκο αυτό. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Άρης αυτή τη στιγμή έκανε μια καλή κίνηση υπογράφοντας διαιτητές στους παίκτες, προκειμένου εφόσον τον μπαν παραμείνει να του έχει την επόμενη χρονιά. Ο κ. Γουλέμος λοιπόν ανέφερε ότι το μπαν έχει ήδη υπογράψει συμφωνία διακανονισμού με δύο παίκτες. Ήδη είναι σε συμφωνία με άλλους δύο και με δύο παίκτες είναι συζητήσεις. Έτσι δεν υπάρχει τίποτα όσον αφορά συμφωνία και τα σχετικά. Δεν θέλησε να αναφερθεί σε ονόματα. Ποιοι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμφωνήσει, έχουν υπογράψει ή δεν συμφωνούν. Αλλά εξέβασε και την σιγουριά, αν θέλετε, ότι το Δεκέμβριο θα έχει λυθεί τον μπαν. Εγώ θα πω ότι και το Δεκέμβριο να λυθεί τον μπαν, αυτή τη στιγμή που ο Άρης έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ, αυτή τη στιγμή είναι αχρίαστο. Δεν μπορεί να, από τη στιγμή που έχει κάποιου συγκεκριμένου παίκτε Αμερικάνου, οι οποίοι είναι για τα επόμενα δύο χρόνια, και να περάσει τον μπαν και να μην λυθεί φέτο και να λυθεί το επόμενο καλοκαίρι, παράδειγμα, δεν νομίζω ότι είναι αγώνα αυτή τη στιγμή να λυθεί τον μπαν και να δοθούν χρήματα εκεί.
Έτσι μπορεί, ξέρετε, με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να χρησιμοποιήσει και τακτική να πιέσει την άλλη πλευρά. Που δεν συμφωνεί, βλέποντα ότι δεν καίγεσαι τόσο. Γιατί σε περίπτωση του Μπάνκερ, θα θυμάστε την περασμένη φορά που έγινε κάτι τέτοιο ανάλογο με τον Άρη, ότι εκεί που πατήσαν πολύ ήταν ότι ο Άρης καιγόταν. Ειδικά τη δεύτερη χρονιά που είχε μείνει μόνο με το Χαντ. Καιγόταν να πάρει παίχτες. Δεν είχε παίχτες. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά όσον αφορά τις συμφωνίες που γίνανε. Οι οποίες βέβαια εφόσον τηρηθούν στο ακέραιο και οι παίχτες είναι πληρωμένοι, είναι καλό γιατί έχεις ένα έτοιμο ρόστερ και για την επόμενη χρονιά. Έτσι. Τώρα στη διαφορετική περίπτωση, αν τα πράγματα πάνε αρνητικά, θα έχει θέμα το Άρης, αλλά ας ευχηθούμε να γλιτώσουμε επιτέλους από αυτή την ιστορία των πληρωμών και μη πληρωμών και τα σχετικά. Αναφέρθηκε λοιπόν στον Μπαν και είπε αυτό το πράγμα, ότι θα λυθεί τον Μπαν μέχρι το Δεκέμβρη. Και πάλι εκτιμώ ότι ίσως να είναι μια αισιόδοξη πρόβλεψη και αυτή, γιατί τον Μπαν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Σίγουρα εφόσον έχει συμφωνίες, όπως λέει, 4-6, εδώ μπορεί να μπει και στο κομμάτι η FIBA και να πιέσει τους δύο που έχουν μείνει για να δεχτούν το διακανονισμό. Έτσι, γιατί η FIBA ξέρει την πραγματικότητα, δεν ζει σε έναν άλλο πλανήτη. Και πάντα η FIBA, ναι, μεν θέλει να διασφαλίσει τους παίχτες, αλλά απ' την άλλη, εφόσον βλέπει ότι μια ομάδα έχει κάνει 4 συμφωνίες από τις 6, παρεμβαίνει με έναν, εντάξει, με το δικό της τρόπο, αν θέλετε, για να μπορέσει να πιέσει τους δύο να δεχτούν ένα διακανονισμό. Μπορεί να μην δεχτούν το 50%, έτσι μπορεί να δεχτούν κάτι παραπάνω το 50%, αλλά πολύ κάτι λιγότερο από αυτά που θέλουν. Έτσι, και η FIBA δηλαδή μπαίνει σε αυτή τη λογική. Οπότε θα δούμε τον Μπαν πώς θα κυλήσει. Έτσι, σύμφωνα με τον ίδιο, ίσως να κάνει ανακοινώσεις μέσα στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο μήνα, για τις συμφωνίες αυτές που έχει κάνει. Θεωρώ ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως και επινοινιακά να κερδίσει ο κ. Γουλιέλμος. Είναι αυτό, είτε στο θέμα χορηγιών, είτε στο θέμα του Μπαν, να γνωστοποιήσει κάποια ονόματα παιχτών, αν θέλετε, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με τον Άρη για να προχωρήσει τη διαδικασία. Έτσι. Αυτό θα ήταν καλό, θεωρώ, επινοινιακά. Δεν θέλησε να το κάνει. Θέλησε να μας παραπέμψει όλους στις επόμενες μέρες, όταν θα υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση. Είναι σεβαστό, είναι δικό του θέμα, είναι δική του τακτική, επικοινωνιακή. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι πάνω σε αυτό. Εμείς απλά λέμε ότι θα ήταν κέρδος για τον ίδιο να βγει να πει ότι έχω συμφωνήσει με τον, λέω τώρα ένα όνομα παράδειγμα, έτσι, έχω συμφωνήσει με τον Καβάδα ή με τον Σκορντέλ ή με τον Μάρμπλ. Θα ήταν θεωρώ υπέρ. Όπως και στο κομμάτι με τους ανθρώπους που το βοηθάνε στη χρηματοδότηση, αν μπορούσε να πει για κάποιο όνομα, νομίζω ήταν καλό. Έτσι, δεν θα... Για να ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι δίπλα και στηρίζουν την προσπάθεια και ποιοι δεν τη στηρίζουν. Αναφέρει λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι ο κύριος Γουλιέλμος όσον αφορά το Μπαν και είπε συγκεκριμένα πράγματα. Στο κομμάτι των ακαδημιών που έχει γίνει μεγάλος ντόρος το τελευταίο διάστημα, αν οι ακαδημίες θα πάνε στο Ενστέγκ, θα γυρίσουν στην ΚΑΕ, τι θα γίνει όλο αυτό. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Ενστέγκ θα είναι αυτός ο οποίος θα πάει στις ακαδημίες. Βέβαια, ο κύριος Γουλιέλμος που χθες συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι θα γίνει μια προσπάθεια και χρηματοδότηση των ακαδημιών προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία παραγωγής παιχτών οι οποίοι να ενισχύσουν την ομάδα στα επόμενα χρόνια, γιατί ο ίδιος πιστεύει στον ελληνικό κορμό. Το οποίο βέβαια όμως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν οι άνθρωποι του Άρη, γιατί απαιτούνται και κάποια χρήματα. Έτσι, σαφέστατα, για να μπορείς να πάρεις και παίχτες, και αυτοί οι παίχτες να είναι και σε μια διαδικασία καλά όσον αφορά στο κομμάτι οικογένεια και οικονομικά. Έτσι, γιατί υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έρχονται εδώ με τα παιδιά, αλλάζουν πόλη για τα παιδιά. Ότι και αυτοί πρέπει να έχουν μια, αν θέλετε, μια βοήθεια παραπάνω. Είναι μεγάλο θέμα για ακαδημίες του Άρη. Τα τελευταία χρόνια απασχολούν πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο όμως σε συνεργασία με τον Στέγνη το κοιτάει η ΚΑΕ. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι πάνω κάτω που ανέφερε ο κ. Γουλιέλμος. Τα πιο βασικά. Τώρα ξαναείπα και χθες που όταν λύσαμε λίγο το θέμα στην εκπομπή όλα about Άρης on Air. Απλά εδώ κάνω μια ανάλυση για τους μπασκετικούς. Ότι για το θέμα του Γκάλι δεν θα αναφερθώ πάλι, που ρωτήθηκε και είπε ότι έχει μιλήσει με τον Γκάλι και θα γυρίσει ο Γκάλι και τα σχετικά, αν θα γυρίσει. Έτσι, νομίζω, ξαναείπα, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος διοικούντας την ΚΑΕ Άρης ο οποίος δεν θα έχει μιλήσει με τον Γκάλι και δεν θα το θέλει πίσω. Το θέμα είναι ότι βγάζουμε
μπροστά τον έχουν βγάλει χωρίς λόγο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να γίνεται κάθε φορά αυτή η ερώτηση. Και κάθε φορά να γίνεται αυτή η απάντηση. Το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει παράγοντας ο οποίος να έχει έρθει στον Άρη και να μην έχει μιλήσει με τον Γκάλη. Να δει τι σκέφτεται ο Νίκος ο Γκάλης. Νομίζω ότι ο Νίκος ο Γκάλης είναι αρκετά έξυπνος και έμπειρος. Αν θελήσει ποτέ να μπει σε μια κατάσταση, θα μπει από μόνος του. Ίσως και μόνος του να πάρει τηλέφωνο και να πει ότι θέλω να βοηθήσω. Το να ξαναλέμε πάλι για τον Γκάλη και να μπει ο Γκάλης και να μπει, νομίζω κάνουμε περισσότερο κακό στην όλη υπόθεση. Έτσι, από το να κάνουμε καλό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το να λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα, γιατί για μένα αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι το ίδιο και πραγματικά νομίζω θύρεται το όνομα του Νίκου Γκάλη. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε κάθε φορά που έρχεται οποιοδήποτε παράγοντας, το να αναφέρω οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να περάσει ένα χρόνο, ξέρω εγώ, 10, λέω, να λέμε τα ίδια και τα ίδια για τον Γκάλη. Πιστεύω δεν υπάρχει κανείς παράγοντας στον Άρη ο οποίος να μην θέλει τον Νίκο Γκάλη δίπλα του. Το θέμα είναι ποιες είναι οι συνθήκες όμως για να πιστεί ο Γκάλης να έρθει κοντά στην προσπάθεια και να βοηθήσει. Και αυτές τις συνθήκες, παρά την προσπάθεια που κάνει ο κ. Γκουλέλεμος να επαναφέρει την ομάδα στην κανονικότητά της, ακόμα οι συνθήκες είναι δύσκολες. Έτσι, είναι δύσκολες. Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση με την Λέλα Παλάσκαρη, που τα γραφεία ήταν κλειστά και οι υπάλληλοι, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν σε επίσκεψη εργασίας. Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά πάλι οι συνθήκες είναι δύσκολες. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Πλέον ο Άρης έχει και πάλι το άρθρο 99 να το πληρώνει. Τα λεφτά που είχε δώσει ο Νίκος Λάσκαρης έχει πληρώσει μέχρι 31 Ιουλίου. Πλέον τον Αύγουστο, που είναι ένα μικρό ποσό, αλλά μετά το Σεπτέμβρη ξεκινάει το οικονομικό έτος γενικά και πρέπει να δίνει χρήματα κάθε χρόνο στο κράτος. Και αυτά τα χρήματα, ξαναλέω ότι η διαδικασία του άρθρου 99 είναι μια διαδικασία που δεν μπαίνει ανάβολη. Δεν μπορεί να χρωστά δόσεις. Στους παίχτες μπορεί σε έναν βαθμό. Στο κράτος δεν μπορεί. Και είναι γι' αυτό ένα κομμάτι σημαντικό όσον αφορά την, το κομμάτι δηλαδή χρεών, το οικονομικό κομμάτι, το οποίο πραγματικά νομίζω ότι παίζει ένα πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά όσον αφορά τη συνέντευξη του Δημήτρη Γουλιέλμου χθες. Αναφέρθηκε κάποια θέματα λοιπόν γενικά. Θεωρώ ότι περίμενα λίγο κάποιες πιο ξεκάθαρες, αν θέλετε, απαντήσεις. Γιατί νομίζω και επικοινωνιακά θα έκανε καλό στον ίδιο και στην προσπάθειά του. Αναφέρθηκε επίσης το θέμα στο ρόλο του κ. Ζουλιάμι και του κ. Καπάζογλου. Έτσι, μίλησε για τον κ. Καπάζογλου, ο οποίος είπε ότι έχει έναν συμβουλευτικό ρόλο και βοηθάει σε κάποια θέματα και τον ίδιο. Ουσιαστικά δηλαδή ότι παραμένει κοντά στην ομάδα ο γνωστός εκπρόσωπος παιχτών, ο Παναγιώτης Καπάζο, ότι παραμένει κοντά στην ομάδα και τον συμβουλεύεται ο Δημήτρης Γουλιέλμος. Και επίσης ένα θετικό, νομίζω, και το βγαίνει και από το ρεπορτάζ αυτό και το έχουμε ξαναζητήσει, είναι ότι στο αγωνιστικό καθαρά αφεντικό είναι ο Αγγέλου. Έτσι έχει αναλάβει ο Αγγέλου την προσπάθεια, όλα περνάνε από το χέρι του Αγγέλου στο αγωνιστικό και βέβαια αυτός είναι που θα πάρει ή το χειροκρότημα ή το... είτε θα δεχτεί τη σκληρή κριτική αν κάτι δεν πάει καλά. Έτσι νομίζω όμως είναι θετικό αυτό το γεγονός ότι ο Άρης, η διοίκηση του μάλλον, έχει αφήσει εν λευκό ουσιαστικά, αν θέλετε, την δημιουργία του ρόστερ σαν προπονητή. Και αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο διάλειμμα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στο φιλικό, το οποίο από ό,τι βλέπω εδώ ολοκληρώθηκε σήμερα. Ήταν αγώνας προπονητικό, βέβαια, φυσικά. Δεν θα πούμε κάτι όσον αφορά το κομμάτι το ποιος πήγε καλά και δεν ξέρουμε ποιος πήγε καλά, έτσι. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος, να κάνω λίγο τις υπολογισμούς τώρα, γιατί δεν έχουν δώσει εδώ από ό,τι βλέπω τελικό. Ο Άρης, ο οποίος είχε 73-48 πρέπει να τελειώσει το σκορ το παιχνίδι με την Καστοριά, κοντά στην Καστοριά. Από ό,τι υπολογίζω εδώ λίγο τα δεκάλεπτα που βλέπω, 18-11, 22-9, 14-10 και 19-18, πρέπει να βγαίνει τόσο. Πρέπει να βγαίνει 73-48.
αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 47 είναι σίγουρα της Καστοριάς η πόντη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το φιλικό, έτσι κάποια ενημέρωση που υπάρχει μέσω από τη Skype, ποιοι παίξαν και οτιδήποτε, και τα προπονητικά. Θα μιλήσουμε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο οποίο θα πάμε τώρα. Πάμε σε ένα break λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, βρίσκαμε και πάλι εδώ, Basket City, μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Είπαμε λοιπόν για το φιλικό το οποίο έδωσε ο Άρης σήμερα το πρώτο, ήταν προπονητικού χαρακτήρα. Σήμερα με την ενημέρωση ΚΑΕ, στο επίσημο site της ΚΑΕ που υπάρχει, ο Αγγέλου χρησιμοποίησε τους Βεργίνης, Λαυτσάκη, Φιόνι, Χριστίδη, Αγγέλου, τον γιο βέβαια, Μπέλ, Νταλό, Μαγκή, Τζόνς, Κάιζερ, Χάρης και Βλάσιο, έτσι. Ο Λευθέρης Μποχορίδης δεν αγωνίστηκε λόγω του διαστρέμματος το οποίο υπέστη στην προπόνηση του περασμένου Σαββάτου, ενώ στη Θεσσαλονίκη παραμένει και συνεχίζει τη θεραπεία ο Βαλάντης Κουρτίδης. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Έτσι, ο Αγγέλου 18-11, 22-9, 14-10 και 19-18 τα 10 λεπτά. Έτσι, όπως είπαμε, 73-48 το τελικό αποτέλεσμα για τον Άρη η συγκεκριμένη. Και αύριο θα προπονηθεί μια το πρωί, θα κάνει μια προπόνηση το πρωί. Και βέβαια υπάρχει και το δυνατό, αν θέλετε, φιλικό το οποίο έχει να δώσει ο Άρης στο Μέτσοβο, λίγο πριν επιστρέψει εδώ, με τον Ολυμπιακό. Επίσης να πω ότι στις 3 Σεπτέμβρη, κάτι το οποίο ανακοινώθηκε στην ενδείξη του κ. Γουλέμου και μας αναφέρθηκε και μετά, θα γίνει η Open Media Day του Άρη, όπου θα γίνει μια προπόνηση με διπλό οικογενειακό, θα είναι ανοιχτή προς τον κόσμο και με διάφορα άλλα happening που ετοιμάζει κάτι. Μια ωραία ιδέα αυτή, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα έχει διάφορα happening ακόμα, αλλά θα είναι και μια ευκαιρία στον κόσμο να δει την ομάδα και να μπει σε μια προπόνηση και να μπορέσει να την παρακολουθήσει και να δει και πώς λειτουργεί η ομάδα. Ο φίλος ο Πέτρος μέσα από το γκρουπάκι που έχουμε στο Facebook, έτσι, Basket City, το σήμαι κεφαλαίο λατινική χαρακτήρες. Όσοι είστε μέλη μπορείτε και γράφετε εκεί και απαντάω και εγώ στα μηνύματά σας. Μου λέει πως βλέπω την ομάδα φέτος του Άρη. Προσωπικά λίγο να έχω δει την ομάδα. Πιστεύω στα θετικά μας θα είναι το rebound και το block, ενώ στα αντικά το σταθερό μακρινό shoot και έλυση πικερών point guard. Φίλε Πέτρο, ομολογουμένως με βάση τους αριθμούς και τους περσινούς και με βάση αυτό το roster που δημιούργησε ο Αγγέλο, το rebound και το block, δηλαδή αυτή η παρουσία σε άμυνα και στο rebound, θα είναι δυνατό σημείο, γιατί οι παίκτες που έχουν έρθει πέρσι είχαν κορυφαίες θέσεις σε αυτές τις κατηγορίες. Το μακρινό σουτ, ναι, είναι ένα θέμα ομολογουμένως. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι, αυτοί που μείναν στον Άρη, δηλαδή ο Μπέλ, ο Μποχορίδης, γενικά ο Άρης πέρσι είχε πολύ κακά, άσχημα ποσοστά στα τρίποντα κυρίως. Λογικά υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να πέσουν τόσο πολύ. Δηλαδή ο Μπέλ έριξε πολύ τα νούμερα του πέρσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό ο Αγγέλο πήρε και το γιο Αγγέλο στην ομάδα, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει ένα σταθερό σουτ, καλό μακρινό. Τώρα το pick and roll με τον guard, αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, και θεωρώ θα είναι το μεγάλο στίχημα του Αγγέλο όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό. Δηλαδή να μπορέσει να βάλει τον Μποχορίδη κυρίως σε αυτή τη λογική. Έτσι, στη λογική του point guard, προναπογεμένει να παίξει ένα pick and roll, να μπορεί να το κάνει καλά αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό για τον Αγγέλου. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα του Αγγέλου όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο Άρης σε αυτό το στο θέμα, στο κομμάτι αυτό με τον παίκτη ο οποίος θα μπει στην λογική του playmaker, του point, αν θέλετε, και αυτός ο οποίος θα λειτουργήσει στο pick and roll. Έτσι, ο Μποχορίδης σε αυτό το κομμάτι έχει δείξει ότι έχει αδυναμία μεγάλη. Έτσι, έχει δείξει αδυναμία μεγάλη ο Λευθέρης Μποχορίδης και το αντιλαμβάνει το καθένας. Το θέμα είναι βέβαια ότι εδώ είναι ότι πρέπει να γίνει συγκεκριμένη δουλειά με τον Μποχορίδη στο κομμάτι το συγκεκριμένο. Αν μπορέσει ο Αγγέλου και βάλει τον Μποχορίδη σε μια λογική του playmaker, να δημιουργεί δηλαδή περισσότερο από τον εκτελεί, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό για να το πετύχεις θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια. Υπάρχει μέσα στην εξίσωση και ο Φιόνης φυσικά, έτσι,
ο οποίος πέρσι έδειξε αρκετά καλά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως ότι ο Φιόνης είναι και νεαρός και δεν μπορείς να ξεκινάς αυτή τη στιγμή από το Φιόνη. Έτσι. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να τράβει όλο το βάρος. Του χρόνου, ανάλογα με το πώς θα δουλέψει φέτος, ναι, μπορείς να μπει σε μια τέτοια λογική. Φέτος θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να βάλεις να ξεκινάει από το Φιόνι ομάδα με αυτή τη λογική του, ότι έχω να πλέει ένα point να το πεις, μπορεί να παίξει το pick and roll, μπορεί να δημιουργήσει. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό θέλει περισσότερο. Θέλει ένα δημιουργικό point guard, έτσι, παρά έναν εκτελεστικό. Αυτά για το ερώτημα του φίλου του Πέτρου, που έστειλε το μήνυμά του στο γκρουπάκι το οποίο διατηρούμε στο Facebook. Και εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας και να μιλάμε μαζί και να επικοινωνούμε και να απαντάω και εκεί σε διάφορα μηνύματα τα οποία θα έχετε, είτε για τον Άρη, για τον Πάο, για τον Ερακλή, για οτιδήποτε θέλετε, τα λέμε και εκεί. Αυτά όσον αφορά το πρώτο φιλικό του Άρη, το οποίο έγινε στην Καστοριά. Έτσι, το πρώτο προπονητικό χαρακτήρα ήταν, έτσι, εντάξει, τώρα πολύ, πολύ χαλαρή. Και η Καστοριά έχει μια ομάδα που θα παίξει στην Α2, θα προσπαθήσει και αυτή για το καλύτερο, έτσι, καλό, αλλά τα επόμενα είναι πιο μετά. Κλείνοντας λίγο τον Άρη, να πούμε ότι ξεκίνησε η προετοιμασία της και η Δυναμό Τυφλίδας, η προσεγγής αντίπαλο του Άρη στην διοργάνωση του μπάσκετ πολιτισμού στα προκριματικά. Μια Δυναμό Τυφλίδας η οποία ξεκίνησε με απουσίες, ξεκίνησε με προβλήματα. Εντάξει, και πλήρες να ξεκινούσε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το εντυπωσιακό η Δυναμό Τυφλίδας. Δεν μπορώ να τη βάλω στην ίδια ζυγαριά. Σαφέστατα για τον Αγγέλου είναι κάτι το οποίο θέλει να ξέρει ποια θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι ένα σοβαρό Άρης ακόμα και σε αυτό το σημείο τη προετοιμασία και τη χρονιά δεν θα έχει πρόβλημα κοντά στη Δυναμό Τυφλίδας. Μετά είναι το δύσκολο. Το μεγάλο το εμπόδιο νομίζω είναι η Νίζνεν από τον Νόβογκραντ. Έτσι, η ρωσική ομάδα. Οι ρωσικές ομάδες πάντα είναι τελείως διαφορετικές. Τώρα, μια ομάδα τη Γεωργία και από τα αθλητές τη Γεωργία που είναι, εντάξει, το επίπεδο εκεί είναι αρκετά χαμηλό. Δεν μπορώ να μπω στη λογική να συγκρίνω τώρα το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ με το επίπεδο του παδημάτου στη Γεωργία. Έτσι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική. Έτσι. Αυτά όσον αφορά και τα νέα από την Τυφλίδα. Ο Άρης προσπαθεί για αυτό να βρει, όπως και εμείς βέβαια, όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τον Άρη. Ο φίλος ο Πέτρος συνεχίζει το σχόλιο, προσθέτει μάλλον στο σχόλιο του στο Facebook. Ο Μπέλ θα είναι ο καλύτερος σουτέρ μας μετά τους Τζόνς Μποχορίδη. Επίσης υπάρχει μια λήψη 4. Ναι, ο Μπέλ, η λογική του Αγγέλου είναι ο Μπέλ να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σχέση με πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι με τον Γιαννάκη ο Μπέλ είχε μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει όπως ήξερε και δεν υπήρχε ρόλος για τον Μπέλ όπως υπήρχε στις προηγούμενες ομάδες του. Έτσι λίγο με τον Γιάννα και εκεί λίγο έχασε το ρόλο τον Μπέλ. Από εκεί πέρα βέβαια όμως σαφέστατα και με βάση τα στατιστικά και το στυλ παιχνιδιού είναι ο καλύτερος στο του Άρη. Τώρα στο 4 που λες, ο Αγγέλου του αρέσουν τα χαμηλά σχήματα του Αγγέλου. Δηλαδή στο 4 μπορεί να παίζει και ο Λάκη Τζούς, μπορεί να παίζει και ο Χάρης. Είναι τρεις πόντες και με βάση τη λογική που έχει στην πίεση με την άμυνα ο Αγγέλου δεν χρειάζεται τα πολύ βαριά σχήματα. Έτσι δηλαδή θα έχει τον Χάρης, θα έχει τον Λάκη Τζόνς στο 4. Έτσι θα πάει πέρα από τον Κάιζερ για παράδειγμα. Ή μπορεί να βάλει και τον Χριστίδη. Έτσι μπορεί να παίζει και ο μικρός ο Χριστίδης εκεί. Λοιπόν, αυτά με τον Άρη. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ. Καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθαν όλοι εδώ πέρα, ο μόνος που δεν ξέρω αν ήρθε, ο τουρίστας, ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Νίκο, επέστρεψες, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλοι ήρθαν του παίχτες του ΠΑΟΚ εδώ, όλοι είναι εδώ, εσύ που είσαι. Εμείς έχουμε επιστρέψει την πόλη, φίλε. Έχεις επιστρέψει την πόλη, ναι. Αλλά οι πρωινές μας υποχρεώσεις πολλές φορές μας... Ναι, να πω την άδεια το παιδί δεν άκουσα. Κάνουν τις απογευματινές τις αλλάζουν εντελώς, κατάλαβες. Σωστό. Είναι... Ναι. Παίζει σε πολλά ταμπλό πλέον, πολλά ταμπλό. Δυστυχώς. Καλό είναι να παίζει σε πολλά ταμπλό, είναι καλό να το ξέρεις αυτό. Ναι. Εκτός από ένα τομέα, δεν είναι καλό να παίζει σε πολλά ταμπλό. Σε όλους άλλους να παίζεις, ναι, κατάλαβες τώρα. Ωραία. Δεν πιστεύω να ακούει εκπομπή. Ναι. Τι γίνεται από ΠΑΟΚ, εντάξει, ήρθαν όλοι, έτσι. Πλήρης πλέον. Εντάξει, ΠΑΟΚ πλέον είναι πλήρης, ναι. Καθώς
προηγούμενες ημέρες ήρθαν και μέσω στο Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, ήρθαν και ο, αρχικά ο Γκος την Παρασκευή, το Σάββατο Μορέιρα, την Κυριακή ο Χάτερ, και από χθες η ομάδα προπονείται πλήρης με όλους τους παίκτες παρόντες, και σιγά σιγά μπαίνει σε μια έτσι, διαδικασία φιλικών, η οποία ξεκινάει, είναι λίγο πιο φιλικά κολλητά και πολύ δύσκολα κιόλας, με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη στο Μέτσοβο, και μετά το Σάββατο στο Πύλιο θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Τα δύο φιλικά είναι πολύ έτσι δυνατά, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τους δύο πιο δυνατούς έτσι. Οι δύο πιο δυνατές ομάδες της Ελλάδας, επίσης και αυτές εντάξει, θα είναι πρώτα φιλικά και για αυτές. Είναι μια ευκαιρία, αφού οι παίχτες μαζί με τους προπονητές είναι περίπου 10-12 μέρες όλοι μαζί, να σκεφτούμε ότι περίπου όλοι γύρω στις 20 ξεκίνησαν, να ξεμουδιάσουν λίγο παίζοντας παιχνίδια φιλικά, και φυσικά όταν έχουμε κάνει παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να είναι, μια εγρήγορση παραπάνω χρειάζεται. Είναι σίγουρα, εντάξει. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, εντάξει. Και αυτοί θέλουν να δείξουν το καλύτερο, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν και ένα ρόστερ γεμάτο. Είναι καλά τεστ αυτά. Όσο προπονητικού χαρακτήρα και να είναι, καλά τεστ, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ μετά έχει μια εβδομάδα λίγο πιο χαλαρή. Και πιο μετά, μέσα στο Σεπτέμβριο, έχει συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια να 3-4 μέρες και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να πάει να παίξει κάποια φιλικά με αρκετές ομάδες. Α1 θα πάει και στη Καστοριά να παίξει εκεί με την τοπική ομάδα. Είχα πει στα Μαυροσκούφια, είχα πει με κάποιες φιλικές ομάδες που θα είναι εδώ, θα πάει και εκεί. Γενικά, λίγο αυτά τα δύο πρώτα φιλικά που έρχονται έτσι νωρίς, μετά έχει ένα μικρό διάλειμμα με τέτοια παιχνίδια, και όσο πλησιάζει προς την αρχή της σεζόν, έχει και αρκετά συνεχόμενα παιχνίδια ανά 4 μέρες, γιατί έτσι θα είναι και η σεζόν του. Το έχουμε πει αρκετές φορές το καλοκαίρι, ότι μπορεί η σεζόν στον μπάσκετ να αργεί να ξεκινήσει, δηλαδή να ξεκινάει κάπου αρχές με μέσα Οκτωβρίου, αλλά ξεκινάει με ένα πρόγραμμα για όσους συμμετέχουν στο Champions League, στο μπάσκετ Champions League, πολύ απαιτητικό. Ναι. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά μέχρι τα Χριστούγεννα και παρακάτω, μέχρι τέλειο Ιανουαρίου ουσιαστικά, πηγαίνει non-stop. Έχεις ομίλους. Έχεις και το κύπελλο στην Ελλάδα που ξεκινάει για αυτό νωρίς και πλέον το έχουν αλλάξει που μπαίνουν όλοι μέσα. Γενικά είναι μια δύσκολη χρονιά ομολογουμένως. Δηλαδή, πολύ περισσότερο για παράδειγμα για τον Άρη που μπαίνει σε μια προκριματική διαδικασία που αν παίξει και τα τρία προκριματικά είναι 6 παιχνίδια. Έτσι, πολύ πριν ξεκινήσει οτιδήποτε. Αλλά και στους ομίλους, μετά και ο ΠΑΟΚ ξεκινάει στους ομίλους. Πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Και πρέπει ο προπονητής, καλά κάνει ο Παπαθεοδόρο και βάζει ένα παιχνίδι ανά 3 μέρες για να μπουν και παίρνει σε αυτή τη λογική έτσι. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει το κάθε μια εβδομάδα. Πρέπει να είναι και ο αθλητής να μάθει. Νομίζω κιόλας επίσης, νομίζω κιόλας ότι η περίοδος της προετοιμασίας, αν εξαιρέσουμε τις πρώτες έτσι 2 εβδομάδες περίπου, κάπως έτσι πάει συνήθως, από εκεί και μετά έχουν συνήθως αρκετά φιλικά, γιατί δεν είναι και ότι πιο ωραίο για τον παίχτη. Δηλαδή από ένα σημείο που θες να παίξεις φιλικά για να δεις αυτά τα οποία δουλεύεις στους προπονήσεις πώς βγαίνουν στα φιλικά. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο παίκτης μετά από μια-δυο εβδομάδες που μπορεί να έχει λίγο παραπάνω φυσική κατάσταση και όλα αυτά, νομίζω ότι και ο παίκτης νιώθει πολύ καλύτερο ότι θα έχει παιχνίδια φιλικά και γενικότερα θα παίζει. Και αλήθεια είναι ότι σου αρέσει και περισσότερο να παίζουμε την μπάλα από το να τρέχουμε γύρω-γύρω. Εννοείται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, από το να τρέχεις γύρω-γύρω από ένα γήπεδο και να παίξεις 3 ώρες με την μπάλα, νομίζω το προτιμάει καθένας. Έτσι και εμείς το προτιμούσαμε. Ναι. Κοιτάξτε, αυτά τα πρώτα φιλικά προφανώς και το ενδιαφέρον θα είναι λίγο παραπάνω στους καινούριους. Και okay, από το Χάτρι και τον Γκος μπορεί να είναι ακόμα και ανέτοιμοι, αν και έχουν έτσι πολύ μεγάλη εμπειρία, αφότεροι. Είναι λίγο έτσι το ενδιαφέρον πιο πολύ στους νέους Αμερικάνους, στον Βίλιαμ, στον Νταμάλ Τζόουνς, στον Πόουπ, στον Μορέιρα που ήρθε τώρα τελευταία. Ο Μορέιρα, ο οποίος άργησε λίγο να ενσωματωθεί μέχρι να τελειώσει το κομμάτι της βίζας του. Ο ΠΑΟΚ κάνει μια προσπάθεια για να, σε πρώτη φάση, αν μπορέσει να μην τον αφήσει να φύγει καθόλου.
Στα παράθυρα. Ο Μορέιρα είναι στην εθνική ομάδα της Αγγόλα. Οι Αγγολέζοι έχουν παιχνίδια, τρία μάτς στην Τινησία 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τρία μάτς. Όμως, ναι, τρία συνεχόμενα σε τρεις μέρες στην Τινησία. Παίζουν με το Καμερούν. Α, γίνεται εκεί ο όμιλος. Καμερούν, ναι. Καμερούν, Τσάντ και Τινησία. Έτσι είναι τα παιχνίδια σε τρεις μέρες μέσα. 14, 15 και 16. Το έχουν εύκολα. Ναι. Το κάλεσμα του Ομοσπονδιακού Προπονητή είναι για την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Πάουκ είχε ήδη μια επαφή, ούτως ώστε να μείνει ο παίχτης περίπου μια εβδομάδα ακόμα, 7-8 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Και γενικότερα προσπαθεί να επαφή να τη μεγαλώσει κι άλλο και να ψήσει τους Αγγολέζους να μην τον αφήνει, να μην τον καλέσουν στα παιχνίδια. Να δώσουν δυνάμει να είναι εδώ, για να μην φύγει. Yeah. Γιατί και η εθνική δική μας, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στις 5 Σεπτεμβρίου μαζεύεται, έχει να δώσει κάποια φιλικά. Yeah. Θα πάει στη Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, να δώσει κάτι φιλικά. Εκεί θα μείνει ο Παπαθεοδόρου χωρίς παίχτες. Ναι, εκεί ήταν σίγουρα ο Μαγαρίτης, είναι πολύ πιθανό ο Αθηναίο, ο Κόνιαρης. Οπότε, αν είναι και ο Μορέιρα, θα υπάρχουν απουσίες από ένα σημείο και μετά. Άρα, μόνο οι Αμερικάνοι. Μόνο οι Αμερικάνοι ήταν μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό και να το δούμε σε μια ομάδα, να κάνουν προετοιμασία μόνο οι Αμερικάνοι δηλαδή. Επίσης, τα μάτια, διόρθωσε με κάνω λάθος. Παλιότερα ρεθεί οι Αμερικάνοι δεν έρχονται λίγο πιο μετά. Πάντα. Ή κάνω λάθος. Άνα, μπράβο. Σχεδόν πάντα. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε κάνει πολύ. Τα τελευταία χρόνια είναι το θέμα. Σωστό. Πάντα υπήρχε ένα ερώτημα. Ποιος θα έρθει τελευταίος. Ποιος Αμερικανός θα έρθει τελευταίος. Ναι, ήταν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι έρχονταν νωρίς. Δηλαδή ήταν στην ώρα τους. Έχει τα τελευταία 3-4 χρόνια που. Εντάξει, οι Αμερικανοί άντε να αργήσουν κάθε εβδομάδα να πεις. Δηλαδή παραπάνω δεν. Πάντα υπήρχε κάποιος ο οποίος έλεγε ότι έχω θέμα με τη βίζα, ότι δεν πέταξα ξέρω από το Ντένβερ για το Λος Άντζελες, ότι κάτι είχε ας πούμε τέτοιο και περνούσε καμιά εβδομάδα για να φύγει η εβδομάδα με τα τρεξίματα και έρχονται μετά. Ναι, ήταν έτσι οι Αμερικανοί. Το είχαν αυτό. Πάντα. Τώρα ναι, είναι αλήθεια τελευταία χρόνια ότι έρχονται στάνταρ δηλαδή πολύ νωρίς εδώ πέρα. Κοίτα, μάλλον επειδή είναι και μεγάλη δικιά τους η αγορά, σου λέει ας να μην τα κάνουμε αυτά. Τα κυρίως τα κάνανε πολύ ξεσκάλι φίρμες. Δηλαδή, εντάξει, ο Μπέρι μια προετοιμασία έκανε στο Μακεδονικό. Όλα τα χρόνια δεν έκανε ποτέ προετοιμασία. Και τον πήγαν στο Μακεδονικό προετοιμασία και τον βάζανε να τρέχει τον άνθρωπο 8 ώρα το πρωί και σάλταρο Μπέρι. Διάβαζα ένα θέμα χθες. Στο Eurohoops που είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον και για όσοι εκεί μας ακούνε την πασχετική νομίζω είχε πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήταν ένα θέμα που είχε να κάνει με το πώς οι παίκτες, εντάξει, πέντε προλίγκια έτσι, ο Ντατόμε, ο Χάινς, ο Γκρέιντερ, από αυτούς είχε δηλώσεις, πώς τα παιδί μου διατηρούν το την off-season τους. Και ουσιαστικά αυτό που συμφώνησαν όλοι είναι ότι έχουν δύο εβδομάδες που είναι εντελώς off, δηλαδή με το που τελειώνουν οι υποχρεώσεις τους, παρατάνε τα πάντα, δύο εβδομάδες, ωραία, διακοπές με την οικογένειά τους, τέλος πάντων οτιδήποτε. Και μετά ξεκινάνε όλη τη διαδικασία ο καθένας και της διατροφής και του μπάσκετ γυμναστηρίου. Και οι περισσότεροι είναι 4-5 ώρες στο γήπεδο την ημέρα στην off-season τους. Στην off-season. Άσε το κομμάτι της προετοιμασίας όταν ξεκινάει. Κοίτα, να σου πω κάτι λίγο, είναι λογικό. Άμα θες να είσαι ένας παίκτης επίπεδου, έτσι πρέπει να είσαι. Δεν φιλούν και έτσι. Πολλά τα μάτς πλέον. Ναι, πάρα πολλά. Δεν ήταν τόσα πολλά τα παιχνίδια παλιά. Αλλά για να είσαι σε ένα υψηλό επίπεδο, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και με την πλειάδα παιχτών που μπορεί να πάει στιγμή να βγει κάποιος να σου φάει τη θέση πολυλόγως και με τον μπάσκετ που έχει αλλάξει γίνει πολύ πιο σωματικό πλέον έτσι, δεν είναι πλέον αυτό το πνευματικό μπάσκετ που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έπαιρες τον Μπέρντ ας πούμε και έλεγες εντάξει αυτός τώρα δεν κάνει βάρη ας πούμε, δεν βλέπεις κάτι έτσι, αλλά ήταν ο Λάρι Μπέρντ 35-40. Κατάλαβε, γιατί το μπάσκετ ήταν πιο εγκεφαλικό. Τώρα τα λεφτά χρόνια που είναι πιο σωματικό, δεν μπορεί να παίξει υψηλού επίπεδου να αφαιθεί. Ναι. Δηλαδή και πρέπει και να μείνεις και off-season να έχεις αυτό που λες, 4-5 ώρες να είσαι γήπεδο, γυμναστήρια, να μείνεις σε κατάσταση. Δεν γίνεται. Και αυτό που λέμε ισχύει ακόμα και για ομάδες και για παίχτες που δεν είναι ρε παιδί μου στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή τώρα δικαίωμα σε ομάδες δεν είναι στο top επίπεδο. Ωραία. Yeah. Είναι στο επίπεδο παρακάτω. Ακόμα και έτσι, μια ομάδα του επίπεδου του ΠΑΟΚ μπορεί να έχει μέσα σε σεζόν 60 παιχνίδια, 55. Ναι, σωστό. Έχουν γίνει πάρα πολλά τα παιχνίδια. Ναι, είναι πάρα πολλά τα μάτς. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, το να τελειώσει τον Ιούνιο και να ξαναφτιάσει μπάλα τον Αύγουστο δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά πεθάνανε οι διακοπές ένα μήνα για τους αθλητές. Και πίνω μπύρες στην παραλία, ξέρω εγώ και αυτά. Δεν είναι. Άμα είσαι σοβαρός αθλητής,
έτσι και θες να διατηρήσεις ένα επίπεδο και έχεις στόχους και ευρωδοξίες, δεν τα κάνεις ποτέ. Αν είσαι κανένας τώρα που εντάξει, να είχαμε να λέγαμε, όσο με πάει, τα κάνεις. Εντάξει. Δηλαδή τώρα, εγώ παρακολουθώ πολύ, ας πούμε, αυτούς που κάνουν στο NBA, το όλο σωστά, αν θέλεις, κύριος. Ναι. Οι οποίοι και αυτοί, όπως είπες, δύο εβδομάδες να έχουν ξεκουραστεί. Άντε, επειδή έχουν εκεί και τις ιστορίες με τους χορηγούς, με τις εταιρείες και με αυτά, μπορείς να βάλεις ότι είναι, ας πούμε, και, να πιάνει και τρεις εβδομάδες σε ένα μήνα. Αλλά στον ένα μήνα αυτό, παράλληλα, ξεκινάνε. Ναι. Δηλαδή, μπορούν ταξίδι να πάνε κάπου για το χορηγό τους, να πάνε σε μια χώρα να προωθήσουν ένα προϊόν του χορηγού. Αλλά τους βλέπεις ότι γυμνάζονται, κάτι κάνουν. Δηλαδή, τρέχουν, πάνε ένα γυμναστήριο, κάτι κάνουν. Και μιλάει καλά. Μετά, βέβαια, όταν μπαίνουν στην τελική ευθεία, ειδικά τώρα έτσι πως είναι η ομάδα του NBA, τώρα που είναι στην τελική ευθεία και σιγά-σιγά συγκεντρώνονται. Ήδη όλοι τώρα έχουν ξεκινήσει, είναι σε φουλ ρυθμός. Έτσι, είναι σε φουλ ρυθμός. Ναι. Εκτός από τον, αυτόν τον περίεργο που έχουν οι Sixers στον NBA που κάνει κάτι τσουλίθρες, κάτι πέφτει στα νερά. Όχι, ρε, γι' αυτό θα τους είχε. Γι' αυτό ήταν σε ένα ειδικό προπονητή με τον Tatum και με αυτούς. Γιατί πέρσι, δεν άφησε rap party για rap party. Ναι, ας πούμε ο Tatum τώρα, έτσι τον Boston Celtics. Πριν ένα μήνα, ας πούμε, σχεδόν που θυμάμαι, ήταν με τον, έκανε προπονητή με τον Κόμπε. Ναι. Δεν μπορείς να μείνεις εκτός για πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εντάξει, αυτά τα παλιά πεθαίνουν. Σιγά σιγά σου λέω ξεκινάνε και τα φιλικά του παιδιού, οπότε θα έχουμε μια εικόνα. Και βέβαια τώρα τα φιλικά που έχει να παίξει ο Πάκου με τον Ολυμπιακό, σίγουρα με τον Ολυμπιακό είναι κλεισμένο των θυρών. Πιθανόν και με τον Παναθηναϊκό να είναι έτσι, αλλά σιγά σιγά μια πρώτη εικόνα, κυρίως για τα καινούργια πρόσωπα να έχουμε σε πρώτη φάση. Να δούμε πού προσεντάσει για τον Πάκου φέτος με την αλλαγή στο ρόστερ του, που ναι μεν κράτησε κάποιους σημαντικούς παίκτες από πέρσι όπως ο Μαγαρίς και ο Γκος, αλλά έχει βάλει αρκετά νέα στοιχεία στην ομάδα του. Σιγά σιγά μέσα από τα φιλικά θα έχουμε μια πρώτη εικόνα από αυτά που είναι να δούμε. Εντάξει, από τα φιλικά σίγουρα είναι και λίγο ξαμούγιασμα, σίγουρα είναι και λίγο είναι διαφορετικά από τα αυτά που θα φτάσεις προς το τέλος της προετοιμασίας, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν και σωστό. Θα βλέπεις σχεδόν την εικόνα που θα δεις από τα μάτς, αλλά μια πρώτη εικόνα πάντα βοηθάει για να δούμε που είναι παίχτες που ξέρετε δεν έχουμε εικόνα. Ναι, σωστό, σωστό. Δηλαδή ο Τζόρντιν Βίλιαμς, ο Πόουπ, ο Τζαμάλ Τζόουνς, ακόμα και ο Μορέιρα. Κοίτας, βγάλετε και αυτούς που έχεις μια εικόνα, περιμένεις να τους δεις ένα καινούργιο περιβάλλον, πώς θα λειτουργήσουν, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή και εμείς έχουμε μια εικόνα από τους παίχτες στον Άρη, πώς ήταν πέρυσι στην Κίμη, αυτά, αλλά είναι διαφορετικό να τους δεις πώς θα συνδυαστούν και θα ταιριάξουν στον Άρη. Έτσι. Mm-hmm. Να δώσουμε τον Μαγκή με τον Γκάιζερ, πώς θα συνδυαστεί με τον Λάκη Τζόνς ή με τον Χάρις, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον. Να δούμε. Εντάξει, είναι κατάσταση περίεργη σε αυτή την προετοιμασία. Έτσι. Παρακαλάμε να έχουν οι ομάδες ανοιχτά, αλλά εντάξει. Περιμένουμε να δούμε πότε πιο φιλικό θα δώσει ο Άρης. Κάποιες φορές νομίζω ότι φίλε έχει να κάνει και με τον αντίπαλο, τουλάχιστον θα του πάω. Δηλαδή τώρα εντάξει, τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είναι και ο αντίπαλος. Έχει να κάνει κυρίως με αυτούς. Όχι... Ως ένα βαθμό είναι και ο αντίπαλος, αλλά εντάξει, νομίζω ότι πέρα από τον αντίπαλο μπορείς και εσύ να κάνεις ένα ανοιχτό φιλικό. Καλά, ναι. Σε δίκιο κόσμο, όχι τίποτα. Πιο πολύ να σε δίκιο κόσμο. Εντάξει, εμείς. Ναι. Θεωρώ ότι κόβει και λίγο παραπάνω το μάτι μας για να δούμε κάποια πράγματα παραπάνω τόσα χρόνια στη δουλειά. Εντάξει, ο κόσμος το δεματιδεί λίγο ομάδα να του αρέσει να δει κάποια πράγματα ωραία, αυτό δεν είναι... Να έρχεται λίγο κοντά της. Έτσι, δεν είναι τόσο μόνο εμείς, ας πούμε, άντε εμείς, εντάξει, εμείς είμαστε κάτι άλλο. Κλείνοντας, θέλω να σχολιώσω, θα βάλω μετά ένα ηχητικό, βρήκα ένα ωραίο βίντεο βέβαια, αλλά και το ηχητικό του είναι πολύ ωραίο, για τον τεράστιο Μανού, γράφει ο Τάσος, ο Καραλίγας, ο φίλος, στον γκρουπάκι, αγαπάμε Μανού Τζινόμπιλι. Σταμάτησε, 41. Εντάξει, φίλε, μεγάλη λατρεία τώρα. Μεγάλη λατρεία, παύλα πρότυπο. Γιατί και αριστερόχειρας και η ίδια θέση. Εντάξει, παίζοντας. Ναι. Οπότε ήταν πρότυπο. Πολύ. Τεράστιος. Καταρχάς, σε πρώτη φάση ήταν μια πολύ συμπαθής φυσιογνωμία. Ναι. Αυτή η μητάρα, το ροξάκι που είχε απέναντι στο σημείο και μετά, βασικά, όπως τον θυμόμαστε να παίζει. Δηλαδή, νομίζω ότι ο ροξάκι δεν είχε μόνο να παίζει την Πολώνια, ξέρω εγώ τότε που είχε παίξει με Αθηναϊκό. Όχι, και στην αρχή στο NBA δεν είχε ροξάκι. Ναι, θα ξεκινήσω. Όχι. Νομίζω μετά την πενταετία βγήκε το ροξάκι στο NBA. Ναι, μετά εκεί στα τέσσερα χρόνια. Ήταν ρε φίλε ένας παίκτης που
που ήταν, δεν ήταν Αμερικανός, έπαιζε ευρωπαϊκό μπάσκετ και παρότι δεν ήταν ποτέ κανένας, ξέρεις, που ρε παιδί μου, να κάνα θαύμα της φύσης, δεν ήταν τα χέρια, ξέρω εγώ, τεράστια ή τίποτα από όλα αυτά. Όχι απλά ξεχώριζε, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν και μέχρι και πέρσι τα 40 του, έτσι, όχι πριν 10 χρόνια. Καλά, παιδιά. Όχι απλά έκανε. 10 χρόνια έκανε παπάδες, εντάξει. Όχι, απλά ο συγκεκριμένος, πέρα από τα σωματικά που είχε αρκετά, έτσι, δηλαδή είχε και το αριστερό χέρας είναι προσόν, δεν είναι. Νομίζω εκεί που ξεχώριζε, νομίζω ήταν το εγκέφαλος. Εκεί οι εργασίες που έκανε εκεί μέσα. Να πω ότι ήταν ένας παίχτης ο οποίος με τα χρόνια, δηλαδή, ρε παιδί μου, στα ξεκινήματά του, ήταν ένας παίχτης ο οποίος, αν σου έπαιξε αριστερό διάδρομο, σε σκότωνε. Μετά έβαλε το σουτ, μετά έβαλε τη δημιουργία. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά ήταν ένα ολοκληρωμένο όπλο στην επίθεση που μπορούσε να κάνει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Να καρφώσει, να σουτάρει, να παίξει pick and roll, να τρέξει το γήπεδο, να παίξει το 5-5. Και παρότι η καριέρα του έχει πολλά, έχει κάποια μεγάλα σώτα που έχει βάλει, κάποιες αποφάσεις που δεν του βγήκαν, ρε παιδί μου, στο τέλος. Πάντα ήταν ένας τύπος που ξέρεις, ρε παιδί μου, τις 8 από τις 10 φορές έπαιρνε τη σωστή απόφαση. Όχι για να είναι αυτή. Ήταν εκεί. Ναι, σωστό. Στο παιχνίδι του. Νομίζω ότι τρέχει πάρα πολύ και η ομάδα των Spurs, έτσι, με τη λογική του Popovich και όλο το γκρουπ που στήθηκε εκεί πέρα. Αλλά γενικά νομίζω ένας παίκτης που άφησε το στίγμα του στο παγκόσμιο μπάσκετ, γιατί με τους Spurs ή με την Αργεντινή. Γιατί αυτός ήταν η ψυχή εκείνης της μεγάλης Αργεντινής. Έτσι, ναι, μπορεί να ήταν μια πολύ μεγάλη παρέα, βέβαια, γιατί περισσότεροι ήταν από χρόνια μαζί, από πιτσιρικάδες. Αλλά, η ψυχή ήταν αυτός. Δηλαδή υπήρχε ο Σκόλα, υπήρχε ο Νοσιόνι, υπήρχε ο Δελφίνο, ο Μπριζιόνι, αλλά η ψυχή ήταν ο Τζινόμπιλι. Αυτός νομίζω έκανε τη διαφορά. Και ήταν ο ήρωας, έτσι. Δηλαδή τώρα διάβασα πριν και μια δήλωση του Μαραντόνα ότι ο Τζινόμπιλι ήταν πρότυπο για όλους τους αθλητές. Εντάξει, το λέω Μαραντόνα βέβαια που δεν είναι πρότυπο για όλους τους αθλητές, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Θα ξέρεις. Αλλά δηλαδή ακόμα έφτασε ο Τζινόμπιλι σε ένα κράτος όπως είναι η Αργεντινή, που μπορεί παραδοσιακά να ήταν ένα καλό μπασκετικά κράτος, αλλά δεν είχε αυτό το μπαμ. Δεν είχε κάνει αυτό το μπαμ. Έτσι, κατάφερε ο Τζινόμπιλι και αυτή η παρέα, αλλά κυρίως ο Τζινόμπιλι και λόγω NBA, να κάνει την Αργεντινή να ασχολείται με τον μπάσκετ. Και με αυτόν. Να γίνει αυτός στάρ σε μια χώρα που το ποδόσφαιρο είναι τρέλα. Δηλαδή είναι λογική για μένα ο Τζινόμπιλι, μπαίνει στη λογική ο Σκαρ Σμιτ στη Βραζιλία. Που και πάλι όμως δεν ήταν έτσι. Αλλά λέω, δηλαδή, θα μπορούσε να μπαίνει στη λογική του Νίκου Γκάλι στην Ελλάδα. Ναι, και αυτό, ναι. Έτσι. Ναι, απλά εντάξει, εμείς δηλαδή, και πριν τον Γκάλι, ο Έλληνας ασχολούνται και πριν τον Γκάλι με τον μπάσκετ. Ο Αργεντίνος πριν τον Τζινόμπιλ, ναι, και αυτή τη φωνή. Αυτός ο οποίος όμως το αποθέωσε και το έκανε άσχημα, ναι, σίγουρα, αυτές, σίγουρα. Να το πω, έτσι ήταν αυτός. Ναι, σίγουρα, εντάξει, συμφωνώ. Εντάξει, στην Αργεντίνη δεν μπορεί να γίνει τον μπάσκετ. Συμφωνώ, ποτέ, συμφωνώ. Όχι, υπάρχει ένα καλό ποτάσμα. Σωστό. Πραγματικά θα μας λείψει. Πραγματικά νομίζω και σαν χαρακτήρα, σαν παίκτη θα μας λείψει. Και να σου πω, ρε φίλε, την αλήθεια, μέχρι πριν λίγο καιρό έβλεπα περισσότερα ρεπορτάζ τα οποία ανέφεραν ότι μάλλον συνεχίζει. Ναι. Εντάξει, το σκέφτηκε, το είδε και σου λέει, εντάξει, καλύτερα να φύγω τώρα που είμαι και στα top, και νομίζω έκανε την καλύτερη κίνηση. Ναι. Τώρα να παίξει ακόμα μια χρονιά στο NBA, στους Spurs, που θα έρχονταν πάλι από τον πάγκο, θα έχει λιγότερο χρόνο. Ξέρεις, καμιά φορά ευθύρεται και. Δηλαδή τώρα έφυγε και έχουμε να θυμόμαστε την τελευταία χρονιά του, πάλι έκανε εξαιρετικά πράγματα. Στα 40, πέρσι, 40 εγώ έπρεπε να δω κανένα 4-5 μάτ για να καταλάβω ότι ο Τσινόμπιλι είναι 40. Ναι. Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι είναι τόσο μεγάλος και ούτε καν πήγε το μυαλό μου βλέποντας κάποια παιχνίδια ότι ο Τσινόμπιλι έχει γίνει 40. Ήταν στο κάτω ο Πάρκε, εντάξει, είχε χρόνια, αλλά ο Πάρκε τώρα πήγε σε μια ομάδα. Δεν είχε, το στόχος είναι να μπει στα play-off, δηλαδή θα χαθεί, καταλαβες. Ενώ ο Πάρκε δεν πήγε σε μια ομάδα που διάβαζα ένα τέλος πάντων farewell σε ένα site στην Αμερική για τον Τζινόμπιλι και για τον Πάρκερ έλεγε ότι αποφάσισε να πάει τώρα να γίνει αλλαγή του Κέμπα Γόκερ. Ναι, σε άλλο. Ναι, τραγικό, καταλαβαίνεις. Είναι άσχημο αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Τζινόμπιλι φεύγει ψηλά. Σταματάω, σου λέει, στους Πέρσους που τα αθλητές εκεί που ήμουν τόσα χρόνια που τα πήρα, που έρχομαι μένα από τον πάγκο, γιατί πάντα έρχονταν από τον πάγκο. Δηλαδή και στα καλά του χρόνια από τον πάγκο έρχονταν, δεν ήταν βασικός. Έτσι, αλλά σταματάω εκεί, ρε φίλε. Δεν πάω τώρα να γίνω αλλαγή του Κέμπα Γόκερ. Στου Σάρλοτ Μπόμπκατς, ας πούμε, που μπορεί να μπουν και στα playoff πάλι. Αντίθετα, ας πούμε, λέγαμε τους Spurs που παίξουν εκεί με τα playoff τι γίνεται και αν μπορούν να το χτυπήσουν ο Golden State και αυτά. Δηλαδή, είναι σε ένα επίπεδο. Τώρα θεωρώ ότι υπάρχει την κίνηση, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ αν είμαι θέση του Πάρκερ που δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Έλα, ρε φίλε, γίνει να πίσω και παίξει τη. Ποια ομάδα έχει τη Βιλερμπάν. Στην ομάδα που έχει τη Βιλερμπάν. Παίξει τη Βιλερμπάν δύο χρόνια. Δηλαδή, τι κάθεσαι τώρα στου Σάρλοτ Μπόμπκατς να κάνει τι, ρε φίλε.
τι μπορεί να, τι μπορείς να κάνεις με τους άλλους Χόλαντς. Ένα τύπο ρε φίλε στο πλοίο για την Ικαρία που ήταν μεγάλος και ποδόσφαιρο που ήταν Φιλερμπάν και έτσι όπως βγήκα έξω τον πέτυχα να του δώσω Φιλερμπάν, λέω δεν υπάρχει, εγώ ήταν παχυρικός. Και του δώσω τον πήρε πήρη και μου έλεγε αυτό το πράγμα και το εξηγούσε ότι κάνα ανάλογο περίμεναν και στον πάγκο του Σταγιάκοβιτς. Και έπαθε σόκο του Σταγιάκοβιτς για στην Ελλάδα. Εντάξει, ήταν ζωστό. Ο Στογιάκοβιτς δεν περιμένουμε να γυρίσει να παίξει και του έλεγα άκου, τουλάχιστον αυτός βάζει τα λεφτά. Εντάξει, ο Στογιάκοβιτς. Έμεινε σε ένα υψηλό επίπεδο μέχρι το τέλος. Η τελευταία χρονιά ήταν που πήρε το πρωτάθλημα. Η τελευταία πρέπει να ήταν. Νομίζω μπορεί να ήταν και η τελευταία του Πέτσα. Ή η προτελευταία ή η τελευταία. Αλλά ήταν στον Ντάλλας, ρε φίλε, εντάξει. Ήταν στον Ντάλλας, στον Νοβίτσκι. Δεν είναι στη σάλο του Κέμπα Γουόκερ, ρε φίλε. Ο Πάρκερ νομίζω φίλε ότι μετά από εκείνον τον τραυματισμό που είχε πέρσι, που έμεινε καμιά 7-8 μήνες έξω, εντάξει, δεν είναι ο ίδιος παίχτης. Γίνα στη Βιλερμπάν που βάζει και λεφτά, γίνα στη Βιλερμπάν, κάνε λίγο μαγκιά καλή με τη Βιλερμπάν να ταράξει και τη Γαλλία και να σκίσει μάγκας. Τώρα μου πας να παίξει άλλο, δηλαδή, τι έχει άλλο για να πας να παίξεις. Άντε, αν πήγες στο Λος Άντζελες, σας έλεγα ότι πήγες στο LA, στη άλλο, ρε φίλε. Να δει ρε Πάρκερ τώρα και τι λεφτά να πάρεις. Παίρνεις το veteran συμβόλαιο, δεν παίρνεις και πολλά λεφτά. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες πραγματικά σου χαλάνε. Δηλαδή, αν ο Πάρκερ γεννούσε στη Γαλλία, θα μείνει η εικόνα των Spurs του Πάρκερ και μια εικόνα καλή για όλο τον κόσμο γιατί όλοι θέλουμε να γυρνάνε αυτοί οι stars. Έτσι, είτε είμαστε οι Γάλλοι, ας πούμε, θα λατρεύανε να γυρίσει ο Πάρκερ στη Βιλερμπάν. Έτσι, να τον βλέπουν εκεί. Γιατί του έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές σαν Γαλλία. Τώρα να πας τώρα σε Σάλλοτ. Δηλαδή σε φθείρει την εικόνα, κατάλαβες. Αυτό λέω για τον Τζινόμπιλ. Ότι ο Τζινόμπιλ σταμάτησε, ρε φίλε. Σου λέει σταμάτησε εκεί που ήμασταν, στους Πέρσες, κατάλαβες. Δηλαδή ο Φώτσης, πώς λες κάτι. Ο Φώτσης μπορεί να σταμάτησε. Τι έκανε όμως. Έκανε μια χρονιά στον Λυσιακό, στην ομάδα που ξεκίνησε. Δεν του φθείρει όμως την εικόνα, γιατί γύρισε εκεί που ξεκίνησε. Δεν θεωρώ ότι η χρονιά στον Λυσιακό έφερε την εικόνα του Φώτση. Το Φώτση το θυμόμαστε όλοι με τον Παναθηναϊκό την Εθνική. Καταλαβες. Έκανε όμως το κομμάτι που ήθελε. Δεν πήγε να παίξει, ξέρω εγώ, στη Λάρισα ή στα Τρίκαλα ή ξέρω εγώ, στον Κολοσσό. Αν πήγαινε εκεί, θα φθηρόταν η εικόνα του. Έτσι. Λοιπόν, αυτά Νικόλα. Πότε θα μας γυρίσει εδώ. Το θυμόμαστε παιχταρά. Πότε θα γυρίσει την πένταση, θα σε έχουμε εδώ κοντά μας. Άντε, γιατί τελειώνει και η χρονιά, γι' αυτό και τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Άντε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, Νίκο. Λοιπόν, αυτά τον Νίκο το Μοσχοβίτη όσον αφορά τα μπασκετικά του ΠΑΟ και Τζινόμπιλ φυσικά, γιατί και θα είναι το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μικρό και επιστρέφουμε συνέχεια να κλείσουμε την εκπομπή με ένα ηχητικό έτσι που βρήκα και εμένα μου άρεσε. Αλλά πρέπει να βλέπετε και το βίντεο παράλληλα και το ηχητικό είναι καλό. Μανού Τζινόμπιλ, ο μεγάλο Μανού του Πακουμπούζου Μπάσκετ, είπε αντίο. Και πραγματικά όσοι τον είδαμε από την αρχή μέχρι τώρα, νομίζω ότι κερδίσαμε κάτι. Έχουμε να λέμε κάτι. Έτσι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, μέσα σε όλους τους παιχταράδες που είδαμε, έχουμε να λέμε ότι είδαμε και αυτόν. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εσύ έχουμε το καταλήτηκα τελευταία λεπτά εδώ στην εκπομπή. Έχουμε ένα θεματάκι τώρα, ψάχνουμε να βρούμε λίγο το βίντεο γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι στο YouTube, αλλά δεν μπορούμε να το βρούμε. Το βρήκαμε, εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί, το είδα φερικά, δηλαδή ότι πραγματικά είναι πολύ καλό. Είναι από τη σελίδα, το είδα στη σελίδα στο Facebook, στο Bold Online, που είναι η γνωστή ατάκα του Ρασάτ Williams, τον Detroit Pistons. Εσείς θα ακούσετε μόνο τον ήχο. Κάποιες δηλώσεις για τον Ginobili, κάποιες ατάκες από speaker για τον Ginobili, έχει μέσα και λίγο Ελλάδα. Από κάτι που έγινε δηλαδή στη χώρα μας. Έτσι, αλλά νομίζω ότι όσοι ψάξετε να δείτε και το βίντεο, νομίζω είναι και το βίντεο αρκετά. Δηλαδή σε φτιάχνει, ρε παιδί μου, σε συγκινεί πάρα πολύ. Γιατί δείχνει τον Τζινόμπιλι από την αρχή που έπαιζε στην Αργεντινή μέχρι το τέλος του. Έτσι, πραγματικά του ψάχνω. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό κομμάτι του βίντεο. Έτσι, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή με τον μεγάλο Μανού. Αυτό ήταν λοιπόν ένα ηχητικό, βέβαια, και το συνδυασμός και το βίντεο νομίζω είναι εκπληκτικός. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό βίντεο που πιάνει τον Τζινόμπιλ από την αρχή. Βέβαια στην αρχή δεν μπορείτε να το δείτε. Έχει ένα περιστατικό που είναι στην Αργεντινή και εκεί λογομαχεί με έναν και
από την αντίπαλη ομάδα και ο προπονητής ένα τέρμα του λέει ποιος θα μαρκάρει τον Τζινόμπιλ και λέει αυτός εγώ και του λέει ο προπονητής όχι όχι εσύ και φεύγει αυτός δηλαδή σου λέει άσε μας έχει ξεφτυλίσει μέσα ένα πάνω του και βέβαια κάποιες εκφράσεις στο τούνελ που ήταν από τους πρώτους αστικά που τους είχα έτσι το τούνελ το πέρασμα κατά την μπάλα που το πήραν μετά από ποδοσφαιρική γιατί πάντα να ξέρετε κάτι ότι η ορολογία βγαίνει στο μπάσκετ την παίρνουν μετά από ποδοσφαιρική την κάνουν δικιά τους το τούνελ είναι δικό μας, μπασκετικό. Και μετά το πήγαν και το κάναν στο μπάσκετ με το, στο ποδόσφαιρο με το Μέση. Και λένε το τούνελ, το τούνελ. Να, ποιοι τα κάναν πρώτοι. Όταν το έκανε αυτό ο Μανού ήταν ακόμα στην Κίντερ. Και βέβαια το τρίπλα-τρίπλα που είναι μια εντυπωσιακή φάση μετά. Και βέβαια σε όλο αυτό το ηχητικό, νομίζω ότι εγώ προσωπικά και ανατριχιάζω τώρα που το λέω, ξεχώρισα δύο πράγματα. Το καλάθι το τελευταίο με τη Σερβία στους Ολυμπιακούς, έτσι, το, στην Αθήνα. Που το πήρε η Αργεντινή και ήταν μια μίνι εκδίκηση αν θέλετε για το παγκόσμιο στην Ινδιανάπολη που κατά γενική ομολογία τότε η Ιουγκοσλαβία Σερβία είχε διαιτησία, εσφαγιάστηκε η Αργεντινή και νομίζω ήταν δίκαιο εκείνο το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας έτσι και με τον Μανού να είναι ο παίκτης τελευταία στιγμή στο δευτερόλεπτο να σκοράρει. Και οι δηλώσεις που κάνει στο αντίο του με την Εθνική Αργεντινής που δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά του και φεύγει. Που είναι σε ένα κομμάτι αυτό το ηχητικό, υπάρχει και εικόνα φυσικά, έτσι. Που το ακούσατε που λέει ότι ήμουνα με τους νιώθω σαν οικογένεια με αυτά τα παιδιά, ήμασταν τόσα χρόνια μαζί και κάποια στιγμή λέει δεν μπορώ, συγγνώμη και φεύγει, ακούγεται που φεύγει. Είναι νομίζω τα δύο στοιχεία αυτά από τα οποία εμένα προσωπικά μου έμεινα από το βίντεο και γενικά από την καριέρα του Τζινόμπιλ πέρα τα πολλά, νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι δύο στιγμές. Έτσι, το καλάθι του κοντά στην Ιουγκοσλαβία και αυτή η στιγμή οι δηλώσεις που αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινής και δείχνει δηλαδή το πώς λειτουργούσε η Εθνική γιατί καμιά φορά το συζητάμε με τους δικούς μας, με τη δικιά μας Εθνική αυτό πιστεύω ότι η μπασκετική το λέμε αυτή η παρέα που είδαμε στην Εθνική Αργεντινής τόσα χρόνια νομίζω για μένα προσωπικά δεν έχει εμφανιστεί πουθενά άλλο παιδιά ούτε σαν παρέα εννοώ έτσι αυτή, ούτε οι Ισπάνοι ήταν έτσι. Να μείνει τόσα χρόνια σε τόσο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή η δικιά μας η εθνική τότε με τον Γιαννάκη ήταν ουσιαστικά μια πενταετή εξαετία. Αυτή η Αργεντινή ήταν 15 χρόνια. Έτσι. Και είχαμε την ευκαιρία βέβαια να τους πετύχουμε τότε στο τελικό στο παγκόσμιο της Ιαπωνίας αλλά δυστυχώς έμειναν εκτός από την Ισπανία. Θα ήταν καλό και να σαν τελικός Αργεντινή-Ελλάδα. Βέβαια σήμερα κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο για τον Τζινόμπιλ. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Γιατί συνδυάζει την αρχή του Τζινόμπιλ στην Αργεντινή, στην Κίντερ, έτσι. Και βέβαια μετέπειτα πορεία του Σαν Αντώνιο Σπέρς. Βέβαια να πω εδώ ότι υπάρχει μια ιστορία για τον Τζινόμπιλ που αφορά την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, είναι θέμα να το ψάξουμε λίγο να το δούμε. Αλλά υπάρχει μια ιστορία ότι ο Τζινόμπιλ όταν ήρθε από την Αργεντινή πριν πάει στην Ιταλία, τον φέρνει στον ΠΑΟΚ. Και ο τότε ΠΑΟΚ και ο Τζινόμπιλ, α πούμε, ήθελε ένα μικρό ποσό. Για να έρθει, να παίξει, να μείνει εδώ και τα σχετικά. Και τότε από τον ΠΑΟΚ είπαν όχι. Και έτσι μετά πήγε στην Ιταλία ο Τζινόμπιλ, στην Κίντερ. Έτσι. Δηλαδή κυκλοφορεί και αυτό σαν ένα αστικό μύθο. Ότι ο Τζινόμπιλ και είχε έρθει μάλιστα και υπάρχει, είχα δει και φωτογραφία που υπήρχε του Τζινόμπιλ με την φόρμα προπόνηση του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ήταν τότε πριν πάει στην Κίντερ. Αλλά δεν τα είχαν βρει τότε στο οικονομικό και ο Τζινόμπιλ δεν έπαιξε εδώ στον ΠΑΟΚ. Και δεν το είδαμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Έτσι να ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση και του ΠΑΟΚ η ιστορία, η εξέλιξη και του ιδίου. Του ιδίου νομίζω ότι όπου και να μπει, η ίδια εξέλιξη θα ήταν. Έτσι, γιατί είχε τρομερό IQ, θεωρώ μπασκετικό τεράστιο. Λοιπόν, Μανού Τζινόμπιλ λοιπόν ήταν πριν πάει στη Ρέτζο Καλάμπρια, όπου από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά. Έτσι, θυμάμαι τότε το τελευταίο του χρόνο στην Καλάμπρια. Όταν έκανα σε, μάλλον από το 98, από τότε το θυμάμαι προσωπικά να πω την αλήθεια, γιατί τότε σε δούλευα σε μια εφημερίδα της πόλης, η οποία δεν υπάρχει πια, και ασχολούμαι με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και μιλούσα με Ιταλούς, οι οποίοι μου λέγανε τα καλύτερα για τον Τζινόμπιλ, στην Ρέτζιο Καλάμπρια έπαιζε τότε. Μετά πήγε στην Βίρτους Μπολόνια δύο χρόνια, 2000-2002, και από το 2002 μέχρι το 2018 στην ομάδα του Σαν Αντώνιο Σπέρς, έτσι ο μεγάλος Μανού Τζινόμπιλ. Τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA, το 3, το 5, το 7 και το 14. Δύο φορές στο All-Star, στην All-Star ομάδα, το 5 και το 11.
δύο φορές στην All NBA, στην τρίτη ομάδα All NBA, το 8 και το 11. Έκτος καλύτερος παίκτης της χρονιάς του 2008. Ήταν στην ομάδα, στη δεύτερη ομάδα των Rookies, των Rookies το 2003. Πρωταθλητής Ευρωλίγκας με την Κίντερ Μπολόνια 2001. MVP των τελικών τότε με την Κίντερ Μπολόνια. Δύο φορές ήταν κορυφαίος σκόρερ στην τελική φάση της Ευρωλίγκα το 2001 και το 2002. Στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκα το 2002. Πρωταθλητής Ιταλίας το 2001. Κυπελλούχος Ιταλίας το 2002. MVP του Ιταλικού Πρωταθλήματος το 2001-2002. Έτσι. Επίσης πήρε πολλά άλλα βραβεία. Έτσι. Πρωταθλητής MVP μάλλον το America Cup της FIBA το 2001. Μέσους 50 καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα το 2008 βραβεύτηκε. Έτσι. Και βέβαια με την εθνική ομάδα της Αργεντινής πήρε το χρυσό μετάλλιο στην Αθήνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεύτερη θέση στο Πεκίνο, τρίτη συγγνώμη θέση στο Πεκίνο. Δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο της Ινδιανάπολης το 2002, όπως είπαμε τότε, στη σφαγή με τη Σερβία. Το 2010 μετά στην Ιαπωνία είχε βγει τέταρτη, είχε χάσει από την Αμερική στους ομιλικούς τελικούς. Ενώ επίσης πήρε δύο φορές το FIBA America Cup το 2001 και το 2011. Αλλά εντάξει, μεγαλύτερες επιτυχίες αβέστα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, την παρουσία στο τελικό του 2002 στην Νέαπολη. Και φυσικά η μεγαλύτερη στιγμή της Αργεντινής, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Αυτά με τον αγαπημένο Μανού Τζινόμπιλι. Ένα τεράστιο πραγματικά αθλητή. Ένα παίκτη που θα μπει στη μπασκετική μας ιστορία και θα έχουμε πολλά να λέμε γι' αυτόν όταν μεγαλώσουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο. Και ο ίδιος. Βέβαια, γιατί πέρα από εξαιρετικός αθλητής, νομίζω ήταν και εξαιρετικό παιδί. Έτσι, ποτέ δεν είχε θέμα. Ποτέ δεν δημιούργησε προβλήματα. Ούτε απασχόλησε ιδιαίτερα. Αλλά πραγματικά και στο παρκέ μέσα ήταν εξαιρετικός, εκπληκτικός. Το μπάσκετ που έπαιζε, ειδικά με τους Spurs, με την μπάσα, το πώς σκεφτόταν τρεις κινήσεις πριν, ήταν εκπληκτικό. Νομίζω ότι έριξε πάρα πολύ και η ομάδα. Έτσι. Αυτά με τον Μάνου Τζινόμπιλι και αυτό το αστικό μύθο για τον ΠΑΟΚ, που εγώ προσωπικά, επειδή έχω δει και τη φωτογραφία, πιστεύω ότι είναι σαφέστατα αλήθεια, δεν ήρθα απλά εδώ για μια προπόνηση και έφυγε. Απλά τότε ήταν και άλλη ισοσυλλογική, εκείνη την περίοδο 1998-99. Έτσι ήταν ένας άγνωστος από την Αργεντινή, που οι ελληνικές ομάδες γενικότερα δεν είχαν επενδύσει σε αυτό το κομμάτι πολλά. Μετά τον Τζινόμπιλι, για παράδειγμα, στην Ιταλία, όχι στη Ρέτζιο Καλάμπρια, στη Ρετζιάννα, δεν θυμάμαι, πήγε ο Κάρλος Ντελφίνο. Και από εκεί μετά ο Κάρλος Ντελφίνο έκανε την πορεία που έκανε. Έτσι δηλαδή πάντα επενδύαν. Και ο Σκονοκίνη, βέβαια, ναι, που είναι πιο παλιός, αλλά εκείνη η γενιά, η φουρνιά. Έτσι πάντα οι Ιταλοί είχαν ένα άνοιγμα στην Αργεντινή και φέραν παίχτες από την Αργεντινή. Εμείς εδώ δεν επενδύσαμε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αυτά με Μανού. Τον απεχαιρετούμε και εμείς και τον ευχαριστούμε για όλα που πρόσφερε στο παγκόσμιο μπάσκετ. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή, Basket City. Είμαστε μαζί λίγο μέχρι και τις 10 που θα είχαμε λίγο χρόνο από τον Νίκο του Παπαδόπουλο, εντάξει, θα μας κάλυψει την επόμενη Πέμπτη. Την Πέμπτη θα κλείσουμε εμείς νωρίτερα. Κλείσαμε λίγο με Μανού και είναι ιδιαίτερο. Έτσι, και μακάρι να μπορούσαμε να πούμε και πολλά περισσότερα για το Μανού. Θα το προσπαθήσουμε εδώ και με τον Νίκο την Πέμπτη. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος εδώ, στην Πέμπτη 107-4 μέχρι τις 12. Με άλλη θεματολογία, ποδοσφαιρική κυρίως, με τα νέα της επικαιρότητας για Άρη, ΠΑΟ, Κρακλή και τα σχετικά. Έτσι, εμείς τα λέμε και πάλι την Πέμπτη, καθώς αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ. Τι να παίζει ο ΠΑΟΚ αύριο, παιδιά? Στις 10. Ναι, θα υπάρχει pre-game εδώ τα σχετικά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Πέμπτη, εδώ με εκπομπή Basket City, το Λίμπερο 104. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ακούστε ένα μικρό διαμυστικό διάλειμμα και μετά Νίκος Παπαδόπουλος μέχρι τις 12 μαζί σας εδώ στο Λίμπερο 104.